Όλων στόνο στις 26 Μαΐου, εκτός από τις αυτοδιοικητικές, έχουμε και ευρωεκλογές. Είναι ένα κομμάτι το οποίο στην Πέλα τηλεόραση θα το δούμε με μεγάλη προσοχή και μέσα από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων και μέσα και από τις εκπομπές επικαιρότητας, οι οποίες θα ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Εκεί λοιπόν, όπου θα φιλοξενούμε τους ανθρώπους αυτούς και φιλοξενούμε, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν για την Ελλάδα στην Ευρωβουλή μέσα από διάφορα κόμματα. Άλλωστε, είναι μια εκλογική διαδικασία η οποία έχει και τη σημασία της. Και έχει και τις πολιτικές προεκτάσεις και έχει και τις εξελίξεις γύρω από τα κόμματα, τα μεγάλα και τα μικρά, ανάλογα με το εκλογικό ποσοστό το οποίο θα έρθει. Άλλωστε, σε λίγες μέρες, στις 26 Απριλίου, ξεκινάει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε εδώ, στο στούντιο της Πέλα Τηλεόρασης, μία νέα υποψήφια από ένα κόμμα το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι νέο, αλλά είναι νέο στη Βουλή. Πρόκειται λοιπόν για την κυρία Κατερίνα Κουτρή, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Εγώ τώρα θα πω κάτι. Είμαι Κούτρη, όχι Κουτρή, αλλά μ' αρέσει που βάλατε αυτή την κατάληξη τη γαλλική, γιατί θέλω να πάω πιο γρήγορα στις Βρυξέλλες. Έτσι λοιπόν, το Κατερίνα Κούτρη. Ωραία. Που γύρισε σε Κατερίνα Κούτρη, μου πηγαίνει γαλλικά. Πάει το Κούτρη καλύτερα, αλλά ελληνιστή να το πούμε Κούτρη μας. Και συγγνώμη για το λεκτικό λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, είστε μια νέα γυναίκα η οποία θέλετε να ασχοληθείτε με την ενεργό πολιτική. Τι σας έκανε να αποφασίσετε να στηρίξετε τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, να επιλέξετε το ευρωψηφοδέλτιο, να συμμετάσχετε σε αυτή την μεγάλη και πρωτόγνωρη διαδικασία με πανελλαδικό σταυρό από τον Εύρο μέχρι τη Ρόδο και μέχρι τη Καλαμάτα και μέχρι τη Κέρκυρα στις τέσσερις γωνιές της Ελλάδος? Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό? Θα σταθώ σε αυτό που είπατε, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είναι πανελλαδική η ψήφος, όλη την ελληνική επικράτεια. Έτσι λοιπόν, για εμένα προσωπικά, που δεν είμαι ένα άτομο που έχω τριφτεί στην πολιτική, που δεν έχω αυτή την προϋπηρεσία πέραν του ότι συμμετείχα στις εθνικές εκλογές με τις λίστες, που αυτό σίγουρα δεν μου δίνει την δυνατότητα να έχω την εμπειρία, ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμένα. Όχι μόνο από τη μία αναγνωρισιμότητα που μου δίνεται την ευκαιρία, όπως και εσείς σήμερα, να με μάθει ο κόσμος, αλλά πολύ περισσότερο ότι είμαι μια μητέρα, είμαι μια εργαζόμενη, και λέγοντας μια μητέρα που θα κάτσει στον καναπέ του σπιτιού της για να δει εσάς, για να δει κάποιες εκπομπές που αυτή τη στιγμή προς μεγάλη δική μου έκπληξη με φιλοξενούν, έτσι. Και αυτό δεν είναι εύκολο και δεν είναι και συνηθισμένο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, επειδή βιώνω ως ελεύθερος επαγγελματίας που είμαι και την χρεοκοπία και την δυσκολία με τη φορολογία, καθώς και με τις ασφαλιστικές εισφορές, και όταν λέω το βιώνω, έχω καταστήματα και έχω μια καθημερινή τριβή. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν το πρώτο που με έκανε να πάω στην αντίπειρα όχθη. Δηλαδή, στην πλευρά της πολιτικής και να κατέβω σαν μητέρα και σαν εργαζόμενη για να βοηθήσω πρώτα τον εαυτό μου, αλλά και τον κάθε καταστηματάρχη και τον ελεύθερο επαγγελματία που βιώνει ό,τι περνώ εγώ. Από εκεί και πέρα, η κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν που ξεχύλισε το ποτήρι για την ενεργή συμμετοχή μου, και σαφώς ο ίδιος ο Βασίλης ο Λεβέντης, ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που συμμετείχε στα συλλαλητήρια, ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που είναι πάρα πολύ κοντά στο λαό, στις δικές μου προσωπικές ιδέες, όλα αυτά με έκαναν να τον εκτιμήσω, να έρθω κοντά του. Εγώ έχω τη χαρά να είμαι μέρος της οικογένειας του, εμένα, αν και αυτό δεν αφορά τον κόσμο, αλλά μου βάφτισα η σύζυγός του, όχι ο ίδιος, το παιδάκι μου. Και έτσι λοιπόν τον γνώρισα πάρα πολύ πιο κοντά για να καταλάβω τι άνθρωπος είναι, να τον εμπιστευτώ και με πολύ χαρά και υπερηφάνεια και ως Βέρα Μακεδόνισσα να μετέχω στο ψηφοδέλτιό του για την Ευρωβουλή. Το πρώτο ερώτημα το οποίο μου έρχεται στο μυαλό έχει να κάνει όμως με το γεγονός ότι το timing το οποίο αποφασίσατε να μπείτε στην Ένωση Κεντρών, μάλλον να επιλέξετε να κατέλθετε στην Ευρωβουλή, γιατί όπως είπατε ήσασταν στις λίστες στην Θεσσαλονίκη, δεν είναι καλό. Γιατί δεν είναι καλό? Γιατί αφενός οι δημοσκοπήσεις δείχνουν χαμηλή πτήση για τον κύριο Λεβέντη, αφετέρου υπάρχει και η φυγή των στελεχών
όλο αυτό το γαϊτανάκι. Αν θέλετε, επειδή και ο κύριος Λεβέντης έχει έρθει εδώ, τον έχουμε φιλοξενήσει και εγώ προσωπικά τον γνωρίζω. Αλλά είναι αυτό, αγαπημένη πόλη του, τα Γιαννιτσάκια έρχεται συχνά. Δεν μου επιτρέπει να μην του κάνω, να μην του ασκήσω την κριτική. Έκανε έτσι ένα πίσω γύρισμα ανάμεσα στην αρχή στον κύριο Τσίπρα, με κάποιες συναντήσεις εκεί πέρα με κυβερνητικούς αξιωματούχους κλπ. Μετά πήγε στην αντίπερα όχθη. Κάποιες πολιτικές ακροβασίες θα τις χαρακτήριζα. Γιατί λοιπόν λέτε ναι, την ίδια ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκλεγεί κάποιος ευρωβουλευτής από την Ένωση Κεντρών? Μάλιστα. Να σας απαντήσω πρώτα για τις δημοσκοπήσεις και μετά για το γαϊτανάκι του που αναφέρατε. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, οι δημοσκοπήσεις αναμφισβήτητα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Όμως, δεν λένε πάντα την αλήθεια. Και το θυμάστε αυτό και με τις δημοσκοπήσεις με το δημοψήφισμα και με τις δημοσκοπήσεις σε προηγούμενες εκλογές και το πιο 38 με τη δημοσκόπηση που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εκλογή του Τραμπ, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις λέγουν ότι θα βγει η Χίλαρη, έτσι. Άρα λοιπόν οι δημοσκοπήσεις ναι μεν είναι χρήσιμες, αλλά δεν βγάζει τα αποτελέσματα που βγάζει η κάλπη. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ένωση Κεντρών θα πάρει τουλάχιστον μία έδρα και εγώ θέλω προσωπικά να ελπίζω ότι θα πάρει και δεύτερη. Και φυσικά γιατί όχι και τρίτη. Αλλά οι δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, όμως απέδειξαν ότι δεν βγάζουν το σωστό αποτέλεσμα. Άλλο είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Η σωστή δημοσκόπηση είναι αυτό που θέλει ο λαός. Και αυτό εμείς το ζούμε, όπως εγώ προσωπικά το ζω, σε κάθε εκστρατεία που πηγαίνω. Και στα Γιάννητσά που ήρθα την προηγούμενη εβδομάδα, και στις Σέρες που πήγα, και στη Λάρισα που πήγα, και στην Κατερίνη που πήγα, ο κόσμος με έπιανε το χέρι και μου μιλούσε με αγάπη για την Ένωση Κεντρών, με αγάπη για τον Βασίλη τον Λεβέντη. Θυμάστε τι έγινε στην Κατερίνη που πήγαν οι ευρωβουλευτές και τι συνέβη? Το θυμάστε, φαντάζομαι. Έγινε ένας χαμός. Τους ρίχνανε αυγά, έγιναν ξυλοδαρμοί. Βεβαίως. Φαντάζομαι όμως αυτό ότι δεν το επιδοκιμάζεται όμως αυτό το γεγονός. Σαφώς δεν το επιδοκιμάζω και δεν είναι σωστό. Καμία μορφή βίας και καμία μορφή είτε λεκτικής βίας είτε σωματικής βίας είτε ψυχολογικής. Όμως είμαι σε μία θέση ευχάριστη όπου πηγαίνω να δέχομαι το χειροκρότημα για την Ένωση Κεντρών και τον Βασίλη τον Λεβέντη. Γιατί είμαστε πιο κοντά στο λαό και έχουμε κεντρώες θέσεις. Δεν απέχουμε από το λαό, δεν πήγαμε να πούμε ότι είμαστε υπέρ για την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς ζητούμε δημοψήφισμα. Ζητούμε για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα τη συμμετοχή του λαού. Δεν μπορεί για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα να μην συμμετέχει ο λαός. Δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης να μην βρίσκονται μέσα σε αυτά τα συλλαλητήρια. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Όσον αφορά για το γαϊτανάκι που αναφέρατε, κάποιοι άνθρωποι που μπήκανε και φύγανε από την Ένωση Κεντρών, θεωρώ ότι αν αύριο εγώ γίνω ευρωβουλευτής, θεωρώ ότι θα ήμουν αχάριστη και δεσμεύομαι στην κουβέντα που λέω, γιατί είναι θέμα χαρακτήρα αυτό το πράγμα, να σηκωθώ και να φύγω. Το θεωρώ αχαριστία. Ο καθένας έχει σαφώς τους δικούς του λόγους. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους όμως, δημόσια, τους λέω ότι είναι αχάριστοι. Γιατί δεν ήτανε βουλευτές και γίνανε εν μία νυχτή από τον καναπέ τους βουλευτές. Τώρα να δούμε που είναι με σταυρό. Τώρα που θα εκλεγούν από το λαό. Πριν δεν είχαν εκλεγεί από το λαό. Όλοι αυτοί για εμένα πιστεύω ότι ήταν ιδιαίτερα τυχεροί. Παρόλο που τους επέλεξε ο Βασίλης ο Λεβέντης, ήταν τυχεροί που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση. Από το πουθενά βουλευτές. Νομίζω πάντως ότι δεν ήταν θέμα τύχης όπως το βάζετε, ήταν θέμα και επιλογής του κυρίου Λεβέντη. Ήταν θέμα επιλογής του κυρίου Λεβέντη, να ξέρετε κάτι. Επέλεξε από τους 9 βουλευτές που έβγαλε, οι 3 ή 4 έχουν φύγει. Άρα. Όλοι αυτοί που επέλεξε. Του, μάλλον δεν έχει καλό ποσοστό. Έχετε δίκιο έτσι όπως το λέτε και θα σας το εξηγήσω αμέσως. Όλους αυτούς που επέλεξε ο κύριος Λεβέντης, επειδή τους έζησα και εγώ, όλους αυτούς, ήταν άλλοι άνθρωποι. Δυστυχώς το αξίωμα και η καρέκλα αλλάζει τον αυτό άνθρωπο. Είναι, αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα. Γιατί θα μου πει κάποιος και εσείς εδώ στη θέση που είστε και μιλάτε, άρα μπορεί να λέτε τώρα, και άλλα μετά από 3 χρόνια. Επαναλαμβάνω,
ότι είναι θέμα χαρακτήρα και μόνο. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί και δημιουργεί έτσι ένα κλίμα, ίσως για να συσπηρώσει, ίσως για να δημιουργήσει και το παλιό σύνθημα εμείς και εσείς, τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Μπαίνουμε δηλαδή σε μια διαδικασία διχοτόμησης και πόλωσης, η οποία αυτή η πόλωση βέβαια πάντα λειτουργεί εις βάρος των μικρών κομμάτων όπως είναι και ενός κεντρών. Και βλέπω ότι το τελευταίο καιρό φέρνει και πάλι στην επιφάνεια το θέμα της Νοβάρτης. Ναι. Θέμα δηλαδή του σκανδάλου στο φάρμακο. Ποια είναι η γνώμη σας? Ναι. Θα κάνω μια ερώτηση, ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά μας, τα κοινωνικά μας, τα οικονομικά μας, την ανεργία μας, και πιάνει τώρα η κυβέρνηση να λύσει και σκάνδαλα. Εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα με τις πρέσπες, έχουμε σοβαρά προβλήματα με την ανεργία, που ο κόσμος δεν έχει δουλειές, το πιάτο του καθενός έχει αδειάσει. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με την οικονομία, με τη φορολογία. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τους συνταξιούχους μας. Θεωρώ ότι σε αυτά η κυβέρνηση δεν απαντά και προσπαθεί να λύσει προβλήματα σκανδάλων, τα οποία ενδεχόμενα, χωρίς να υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάει να τα λύσει. Και τι θέλω να πω με αυτό? Εμείς έχουμε προβλήματα, μπορεί να έχουμε, με τον Άδωνη, τον Λοβέρδο, τον Σαμαρά, με διάφορους υπουργούς. Όμως τις διαφορές μας τις αντιμετωπίζουμε με πολιτικά επιχειρήματα. Αν δεν υπάρχουν κάποια επιχειρήματα, είναι ντροπή για την κυβέρνηση Τσίπρα να διασύρει ανθρώπους, οι οποίοι υπήρξαν υπουργοί, πολιτικοί με μεγάλη ιστορία και μακρά ιστορία. Αν υπάρχουν κάποια επιχειρήματα, είναι κρίμα με κουκουλοφόρους προστατευόμενους μάρτυρες να γίνεται δουλειά. Αυτό έχω να πω. Και βέβαια να κλείσουμε με μία ερώτηση, η οποία είναι και από τις αγαπημένες μου ερωτήσεις, που έχει να κάνει λίγο με το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Ευρώπη, το οποίο καμία σχέση βέβαια δεν έχει με την ελληνική πραγματικότητα. Εκεί που βλέπουμε ότι οι συγκρούσεις εν όψη της νέας προγραμματικής περίοδου είναι, αν θέλετε, δομικές, βλέπουμε ότι ένα τσουνάμι της ακροδεξιάς κάνει επιθέσεις και προσπαθεί να έχει καλύτερο πλασάρισμα στην Ευρωβουλή, την ίδια ώρα που τα κόμματα τα λεγόμενα συστημικά, το Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό, δέχονται πιέσεις. Και μέσα σε όλο αυτό το, αν θέλετε, το μοσαϊκό απόψεων, θέσεων και προκλήσεων, μικρά κόμματα, κόμματα του 3-4% καταγράφουν κάποιους ευρωβουλευτές. Θα ήθελα να ρωτήσω σε ποια ομάδα ανήκει καταρχήν η Ένωση Κεντρών και ποια ομάδα μάλλον θα στηρίξει στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο για την Ευρωβουλή και ποια είναι και η θέση σας πάνω σε αυτό το σκηνικό? Ναι. Εμείς ανήκουμε και είναι γνωστό στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και καλούμε τους πολίτες να ψηφίσουν για να διατηρηθεί και η ισορροπία στην Ένωση και να μπορέσουμε να ξανακάνουμε κυρίως στην Ευρώπη των λαών και των εθνών, να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας και όχι την Ευρώπη των τραπεζών και των οικονομικών συμφερόντων. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει ξεκάθαρη πολιτική ατζέντα και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Όταν τα υπόλοιπα κόμματα μόνο για τα ευρωπαϊκά θέματα δεν μιλούν. Τώρα, πριν λίγες μέρες είδαμε το σύμβολο της Ευρώπης, την Παναγία των Παρισίων, να καταστρέφεται και πραγματικά ένιωσα άσχημα, όχι μόνο ως μελλοντική πολιτικός, αλλά σαν άνθρωπος. Μετά την καταστροφή, όλη στη Γαλλία και όλα τα κόμματα είπαν να ξαναχτιστεί. Δεν πρέπει να γίνει κάτι παρόμοιο με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και αναρωτιέμαι, έτσι απλά ξαναξεφύτρωσαν τα κόμματα της ακροδεξιάς? Έτσι δεν πρέπει να προτείνουμε λύσεις ή να ανησυχούμε πώς είναι δυνατόν να ξαναγίνεται η έξαρση των ακροδεξιών συστημάτων? Εθνικιστές, νεοφασιστικά κόμματα, πώς έγινε αυτά? Μήπως τροφοδοτήθηκαν όλα αυτά? Αναρωτιέμαι και ρωτώ τον κόσμο σήμερα. Μάλιστα. Αυτό έχω να σας πω. Κύριε Κούτρη, και όχι Κούτρη, θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και τέριαζε το κουτρί, θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι, η προεκλογική περίοδος, η οποία ξεκινάει και επίσημα σε λίγο καιρό, θα σας βρει και πάλι ενεργή και θα σας βρει να τρέχετε, γιατί έχετε πολλή δουλειά να κάνετε. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.